Νέα καταγγελία έγινε σήμερα το πρωί στο Μέγκα από μια άλλη κοπέλα η οποία χρειάστηκε να πάει στο Αλφα Ταφ Αγίων Αναργύρων. Πριν πάμε να δούμε την καταγγελία, θέλω να ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας και την αστυνομία όταν είχε επισκεφτεί γυναίκες αστυνομικίνες για να μιλήσουν για την ενδοοικογενειακή βία, για όσους το έχουν ξεχάσει. Πάμε να δούμε. Πάστε τη σιωπή, είμαστε εδώ. Έτσι. Πόσα περιστατικά έχουμε αντιμετωπίσει εδώ? Έχουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε το γραφείο να λειτουργεί, από τη Σοκνόμπη, έχουμε 62 περιστατικά. 62 περιστατικά. Τα πιο πολλά είναι με ρετίνε, συνήθω έρχονται με ραντεβού. Ή μπορεί να έρθει κάποιο, α πούμε, κάποια γυναίκα στην κυριολεξία, ή μπορεί να έρθει κάποιο, α πούμε, κάποια γυναίκα στην κυριολεξία υπό πίεση εκείνη τη στιγμή να σα δει. Τα πιο πολλά έχουν τη χρειά του επίγοντο. Δηλαδή συμβαίνουν αυτή την ώρα, είναι αυτόφορα. Τα ακούτε, μάλλον δεν είχε κλείσει ραντεβού. Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση που έκανα. Βγήκε εντολή, τη διαβάζετε. Έτσι, έπρεπε να πεθάνει μια γυναίκα μπροστά από το Αλφα Ταφ για να ξεκινήσουν να κάνουν τα αυτονόητα. Έχει μοιραστεί σε όλα τα τμήματα παντού, να ξέρουν τι γίνεται. Εντάξει, ελληνική αστυνομία, η οποία μας λέει, τι μας λέει, καλά πέρα από το ταξί, δεν υπάρχουν και περιπολικά και δεν μπορώ να μην δω τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω, για τα ημερολόγια τις κάνουν οι αστυνομικοί, βλέπετε. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε καθόλου περιπολικά και δεν είναι ταξί. Είδατε στο προηγούμενο βίντεο τις περιπτώσεις που τα περιπολικά της αστυνομίας κάνουν τους ταξιτζίδες. Θα μου πεις, ταξί αν είχε καλέσει, μπορεί τώρα να ήταν ζωντανή. Πάμε και στο Tour Canal και εκεί βγήκε ο Αρίκος να αναλάβει να ξεπλύνει την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία. Πάντως ο αστυνομικός που έχει τη βάρδια στην άμεσο δράση δεν μιλάει αγενός στην καταγγέλουσα. Θεός χωρέστην. Έχει απομονωθεί η πράξη. Η πρόταση είναι το πρόβλημα. Εκείνη, γιατί η συμπεριφορά του είναι πολύ ευγένεια, της εξηγεί, αλλά ήταν ατυχής αυτή η έκφραση που δεν πρέπει να... γιατί δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις και που μπορεί να καταλήξει η ιστορία. Ναι. Τον είδα λίγο. Το πρόβλημά του ήταν η ευγένεια. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Πάμε και στο Μέγκα να δούμε την καταγγελία. Έχω αρκετά βίντεο για το Αλφα Ταφ Αγίων Αναργύρων σήμερα. Πάμε να δούμε την καταγγελία όπου η γυναίκα χτυπημένη πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Πάμε να δούμε τι καταγγείλει η ίδια. Είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί του τμήματος των Αγίων Αναργύρων δείχνουν αμέλεια προς τις γυναίκες που καταγγέλουν έμφυλη βία. Μαζί μας είναι μια γυναίκα η οποία πριν από 2 χρόνια είχε υποστεί ενδοοικογενειακή βία από τον πρώην σύντροφο, από τον πρώην σύζυγό της, μπροστά στα μάτια του παιδιού της. Ίδια την επόμενη μέρα της επίθεσης πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να τον καταγγείλει. Ο αστυνομικός όμως που ήταν στο φυλάκιο δεν την άφησε να ανέβει πάνω, γιατί της είπε πως ο αξιωματικός υπηρεσίας είχε άλλη δουλειά και καλύτερα να έρθει την επόμενη μέρα μαζί με τον δικηγόρο της. Το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να την παρατηρήσει και να της πει: για να δω, σε χτύπησε πολύ. Την επόμενη μέρα. Κάτσε να ακούσουμε τη γυναίκα. Περίμενε, βάλε μια ανωτελεία, γιατί την έχεις βρει. Να ακούσουμε την καταγγέλουσα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ που μπήκατε στον κόπο να μας τηλεφωνήσετε. Τι σας συνέβη εσάς, για όσο μπορείτε πιο έτσι, σύντομα, περιγράψτε το. Πριν 2 χρόνια βίωσα και εγώ ενδοοικογενειακή βία. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα, βρήκα τη δύναμη, πήγα στο αστυνομικό τμήμα να το καταγγείλω, τον Αγίων Αναργύρων. Εκεί ο αστυνομικός που ήταν στο φυλάκιο δεν με αντιμετώπισε κατάλληλα. Εννοώ ότι ήμουν άγρια ξυλοδαρμένη. Με ρώτησε... Εμοραγούσατε? Όχι, όχι, όχι.
Με μόλοπες, άγρια, πολύ άγρια χτυπημένη. Και μου είπε ότι δεν μπορώ να ανέβω επάνω, γιατί υπάρχει άλλη διαδικασία αυτοφόρου και θα χρειαστεί να περιμένω. Σας χτύπησε πολύ, ήμουν αμαυρισμένη. Καλύτερα λέει να φύγετε και να έρθει να βρείτε λέει δικηγόρο. Και τελικά τι έγινε. Θα βλέπετε, αστυνομική είναι αυτή. Δημόσιοι υπάλληλοι. Με στολή και το εθνόσημο. Χτυπημένη πήγε. Έγινε. Αποχώρησα. Λάθος μου. Ήμουνα σε αθλία κατάσταση. Αποχώρησα. Γύρισα σπίτι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ξανά προσπάθησα την επόμενη πάλι μέρα. Την επόμενη πάλι μέρα είχε βάρδια κάποιος άλλος αστυνομικός. Πάλι το ίδιο σκηνικό διαδραματίστηκε, λέγοντάς μου ότι θα περιμένετε εδώ πάρα πολλές ώρες, γιατί επάνω αξιωματικός υπηρεσίας έχει πάλι αυτόφορο. Αν θέλετε να μείνετε εδώ, αλλά θα τελειώσει 10-11 το βράδυ. Μόνο και μόνο για να μην μπείτε μέσα δηλαδή. Ναι, δεν μπήκα μέσα ποτέ. Να μην τους ενοχλήσετε. Είπατε κάτι, βρήκα τη δύναμη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας περιγράψετε πόσο δύσκολο είναι να βρει μια γυναίκα τη δύναμη να φτάσει ως το αστυνομικό τμήμα. Το λέω γιατί. Για να φτάσει κάποιος μέχρι εκεί, έχει αποφασίσει ότι θέλει να ξεμπλέξει, να ξεφορτωθεί το δυνάστη του. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε ξεμπλέξει από τη δικιά σας ιστορία. Εδώ η Κυριακή προσπάθησε, αλλά τελικά κατέληξε νεκρή. Κοιτάξτε, μετά κινήθηκα νομικά γιατί δεν έβρισκα άκρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι συνδυασμό συναισθημάτων. Πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα μου είναι δύσκολο ακόμα και τώρα να μιλήσω. Βέβαια. Να σας πω και κάτι. Και σε ένα αστυνομικό τμήμα, κυρία Ανούκα, να έρθουμε και εσάς να πάρουμε τη γνώμη σας. Σε ένα αστυνομικό τμήμα πήγε η γυναίκα να μπει μέσα που είχε υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας. Είχε γραφείο, δηλαδή, που πας και κάνεις καταγγελία. Και παρόλα αυτά, ο αστυνομικός, αυτοί όλοι οι τύποι, ας πούμε, που έχουν δύο γαλόνια εδώ πέρα και φοράνε μια στολή, που νομίζουν, ας πούμε, ότι μπορούν να κάνουν τον πολίτη ό,τι θέλουν, που τον πληρώνει από την φορολογία το πολίτη. Και την είδε με μόλοπες και την άφησε να ανεβεί επάνω. Όπως και την άτυχη την Κυριακή. Έβλεπε ότι ο άλλος ήταν από πίσω και δεν έβγαινε έξω. Και μετά είχε το θράσος να πει ότι βγήκα και πήρα το μαχαίρι. Θα σας πω ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, ειδικά παλαιότερα, πριν συσταθούν τα συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία είναι και πρόσφατα. Δεν έχουμε χρόνια που έχουμε τα ειδικά αυτά τμήματα για την ενδοοικογενειακή βία. Η πρώτη λέξη που λέγανε οι αστυνομικοί, όχι όλοι, αλλά πολλοί. Όταν πήγαινε μια γυναίκα να καταγγείλει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ξυλοκοπημένη θα το πω εγώ απλά, ήταν ότι έλα, πήγαινε, θα το μετανιώσει μετά από την έχει κάνει αυτή τη μήνυση. Κρατάνε πάρα πολλά χρόνια τα δικαστήρια. Έχει και δύο παιδιά. Σκέψου το λίγο καλύτερα. Φεύγανε οι γυναίκες. Ξαναπήγαιναν. Θα σας πω μια συγκλονιστική προσωπική εμπειρία που έζησα με ένα θύμα τέτοια γυναίκα. Είχε πάει 15-20 φορές στο τμήμα. Ξυλοκοπημένη πολύ. Πάντα προσπαθούσαν να την κλεμάρουν και γυρνούσε πίσω. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ήταν εξαιρετικά κακοποιητικός, εξαιρετικά, και αναγκαστήκαμε, επειδή δεν έβρισκε βοήθεια από την πολιτεία, να οργανώσουμε, αυτό έχει χρόνια που έγινε, ήμουν νεαρή δικηγόρος, να οργανώσουμε τη φυγάδευσή της, έτσι όπως σας το λέω. Να οργανώσουμε τη φυγάδευσή της, να φύγει στην Αθήνα, έμεινε στην περιφέρεια, Δυτική Μακεδονία, να φύγει στην Αθήνα με τα δυο παιδιά, πραγματικό σκηνικό φυγάδευσης, και το τέρας αυτό, ο πρώην σύζυγός της, είχε το θράσος το βράδυ της ίδιας μέρας να πάρει και να απειλήσει εμένα ότι θα με σκοτώσει. Το καταλαβαίνετε. Γιατί ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν είχε από την πλευρά της πολιτείας τη συμπεριφορά που του έπρεπε και είχε το θράσος, ενώ ξυλοκοπούσε τη γυναίκα του με απίστευτη βιότητα, να απειλήσει και την συνήγορό της. Και γιατί δεν ένιωσε ποτέ τον νόμο
από πάνω του. Εδώ και αν με επιτρέπετε μια πολύ σοβαρή παρατήρηση από την κυρία που μόλις έκανε την καταγγελία. Τι είπε η κοπέλα? Είπε ότι βρήκα τη δύναμη να πάω στο τμήμα. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε το εξής. Ότι μια γυναίκα για να φτάσει στο σημείο να καταγγείλει, γιατί τις θέλουμε τις καταγγελίες, δεν το συζητάμε για την προστασία τους. Λοιπόν, πρέπει να νιώσει ένα πλέγμα προστασίας από την πολιτεία. Δηλαδή, καταρχήν από τις αστυνομικές αρχές. Τώρα που το λέτε, πώς νιώσατε? Αν δεν νιώσει, ένα λεπτό να πω δύο πράγματα και ένα πολύ σημαντικό. Να νιώσει αυτό το πλέγμα. Δεν είναι μόνο η αστυνομία. Είναι και άλλοι φορείς. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η αστυνομία. Ότι έχει κάπου να πάει. Ένα λεπτό. Ότι έχει κάπου να πάει. Εργασία, όλα τέλος πάντων, όλο το πλέγμα της προστασίας που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει ένα άρθρο, αυτό θα σας το πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη, η διάταξη 52 μέσα στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το πρώτο νομικό κείμενο που αναγνώρισε τη βία κατά των γενικών. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, έχει γίνει και νόμος του κράτους. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο 52 αυτής της Σύμβασης που τι λέει. Πρακτικά θα πω τι λέει. Ότι υπάρχει δυνατότητα να νομοθετηθεί, αντί μια γυναίκα που κακοποιείται και τρέχει με τα παιδιά στο τμήμα να προστατευτεί από τον κακοποιητικό σύζυγο, τι να κάνει? Να φωνάξει να έρθει η αστυνομία στο σπίτι και Ακούστε λίγο. Και να απομακρυνθεί με εισαγγελική διάταξη εκείνη τη στιγμή ο σύζυγος. Μαζί σας είμαστε. Μην το προσπερνάτε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι σημαντικό. Μισό λεπτά, κυρία Νούκα, μισό λεπτά. Γιατί η κουβέντα που ανοίγετε είναι η κουβέντα ακριβώς της επόμενης μέρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αλλά προϋποθέτει εκπαίδευση. Φυσικά. Αν δεν εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί και όλες οι αρχές που πρέπει, δεν πρόκειται να είναι. Να είναι υποχρεωμένη. Να είναι υποχρεωμένος ο αστυνομικός που δέχεται ένα τέτοιο τηλεφώνημα να μεταβαίνει, όχι η γυναίκα σπίτι, να πάει στο τμήμα. Όχι, να πάει στο σπίτι. Να απομακρύνει τον κακοποιητή. Ας πούμε, αν πατήσει το button, πώς λέγεται. Το panic button. Αυτό. Να πάει στο σπίτι ή αν πάρει τηλέφωνο, να πάει το περιπολικό να το συλλάβει αυτόν. Να πάει στο σπίτι και με εισαγγελική παραγγελία εκείνη τη στιγμή να μιλήσει με τον εισαγγελέα. Πρακτικά. Ναι. Λοιπόν, να απομακρύνει τον κακοποιητικό. Ακριβώς, είναι άσχετο. Να απομακρύνει τον κακοποιητικό άνθρωπο. Ορίστε. Αυτό που κάναμε το Γιοκαρίνη εχθές. Εχθές η γυναίκα του Γιοκαρίνη πήρε τηλέφωνο του τραγουδιστή. Και είπε, λέει, με έπιασε από το λαιμό και πήγε να με πνίξει. Γιατί δεν ήταν στα καλά του. Πήγε η αστυνομία γιατί γινόταν όλο αυτό ο χαμός. Και έδειξε σπουδαία αστυνομία. Πήγε λοιπόν τον έπιασε και τον πήγε κατευθείαν στο αυτόφορο. Και μετά έπεσαν όλοι και λέει: παιδιά, λέει ξέρω να μην ξέρετε, γιατί συνήθως φεύγουν οι γυναίκες από τα σπίτια, που απομακρύνονται, σαν αγανευμένες. Αυτό που κάνανε στο Γιοκανίνη λοιπόν εχθές. Γίνεται γενικώς. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει διάταξη που πρέπει να θεσμοθετηθεί για να γίνεται. Για να. Βέβαια, να σας το επιβεβαιώσει ότι υπάρχει αυτή η διάταξη και μπορεί να γίνει. Δεν έχει γίνει η συγκεκριμένη διάταξη νόμου. Να έχει την υποχρέωση η αστυνομία να πηγαίνει εκεί και με εισαγγελική παραγγελία να τον απομακρύνει. Κύριε Καλιακμάνη, έχουμε μια γυναίκα στο τηλέφωνο, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι να τον πάρει αυτό. Μας ακούτε. Μετά το αυτόφορο που γυρίζει. Στο σπίτι. Αυτό δεν θα υπάρχει. Λέτε με εισαγγελική παραγγελία. Πάει μετά το αυτόφορο, κύριε Καλιακμάνη, στο σπίτι πάλι. Σας παρακαλώ, σεβαστούμε λίγο την κυρία και θα πείτε ό,τι θέλετε. Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν ακούτε, μισό λεπτάκι. Για να σας αφήσουμε. Το θέμα είναι να αλλάξει και η νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μην φρυνήσουμε μία ακόμα Κυριακή. Πείτε μας κάτι, χθες που είδατε την Κυριακή και βρεθήκατε κι εσείς στο ίδιο σημείο, τι σκεφτήκατε? Θυμήθηκα ξανά το περιστατικό ότι πήγα να ζητήσω βοήθεια και δεν με απέτρεψαν αυτό. Είναι δύσκολο ακόμα και τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση που κάνατε. Γιάννη και σένα. Τώρα, για να συνοψίσουμε. Δώσε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Τα θερμά συλλεπιτήρια στην οικογένεια της κοπέλας και στόχος είναι να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα και οι άνθρωποι αυτοί που είναι κακοποιητές να μην βγαίνουν έξω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσες φορές έχω πάει σε ΑΛΦΑΤΑΦ για καταγγελία, ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπανε. Να με αποθαρρύνουνε.
και όπως κάνουν σε όλους τους πολίτες. Ποιος έχει πάει σε ΑΤΑΦ και έκανε δουλειά. Πού να πας να μπλέξεις, τι να πας να κάνεις, χτυπημένη πήγε ρε. Και της λέει πήγαινε σπίτι σου. Επιστρέφω με νέο βίντεο. Είχανε και χρηματοκιβώτιο στο τμήμα. Γεμάτο 50 ευρώ. Τα λέμε σε λίγο.